Συνεχίζουν να εκπλήσουν δυσάρεστα οι αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του Ταμείου του Δήμου Βόλου τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος, ο πρώην ταμείας του Δήμου είχε δώσει σε συναδέλφους του δημοτικούς υπαλλήλους προκαταβολές ύψους 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέρεται να έχει διευκολύνει δεκάδες συναδέλφους του, δίνοντάς τους χρηματικά ποσά από 3 έως 6.000 ευρώ, ενεργώντας στην ουσία σαν τραπεζίτης ή σαν να του ανήκαν τα λεφτά που διαχειριζόταν τα τελευταία χρόνια. Τώρα βέβαια η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και θεωρείται μάλλον απίθανο να καταφέρουν να επιστρέψουν άμεσα στο Ταμείο του Δήμου τα χρηματικά ποσά που δανείστηκαν οι δεκάδες δημοτικοί υπάλληλοι. Δεν μπορώ να κάνω οποιαδήποτε κρίση για αυτό το γεγονός, γιατί εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο στοιχείο. Διάβασα κι εγώ αυτές τις ανακοινώσεις συναδέλφων σας δημοσιογράφων στον τοπικό τύπο. Μπορεί να ακούγονται τέτοια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για να μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε δήλωση. Την ίδια στιγμή παραμένει το αδιέξοδο με τα νομικά πρόσωπα που αδυνατούν να κλείσουν ταμείο, καθώς λείπει χρηματικό ποσό άνω των 720.000 ευρώ. Είμαστε και ανήσυχοι, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν και περαιτέρω προβλήματα. Με την έννοια ότι αν δεν πληρωθούν, για παράδειγμα, οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του μήνα, υπάρχει ο κίνδυνος νομικό πρόσωπο να χάσει τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα. Το μόνο παρήγορο είναι ότι από το μεσημέρι σήμερα ξεκίνησε η πληρωμή των εργαζομένων του Δήμου που χθες έμειναν με άδεια χέρια εξαιτίας εμπλοκής του συστήματος. Είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε προχθές με τη μετάπτωση των στοιχείων των υπαλλήλων του ενιαίου Δήμου, γιατί πλέον από 400 γίνονται κάπου 1.000 άτομα και χάθηκαν στοιχεία από την βάση του Δήμου Βόλου, που ήταν και πολύ οργανωμένη, και αναγκαστήκαμε να γίνεται από την υπηρεσία έλεγχος αναεργαζόμενο.